κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αρχίσω την ομιλία μου με κάποια σχόλια για τις θέσεις του ΚΚΕ, ιδιαίτερα μετά από την τιμή που μου κάνανε να μου πούνε συγχαρητήρια για την διαχείριση της ελληνικής γλώσσας, ο κύριος Παφίλης. Το επιχείρημα του ΚΚΕ είναι ότι κάνουμε στην ουσία σοσιαλισμό σε μία τάξη. Δηλαδή δεν ασχολούμαστε με το κεφάλαιο και αυτό που κάνουμε είναι ότι ανακυκλώνουμε τη φτώχεια. Το θέμα είναι αν το κάνουμε αυτό, πόσο το κάνουμε και αν είναι μέρος κάποιας στρατηγικής. Γιατί τα στρατηγικά ζητήματα μπροστά νομίζω είναι τα πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή. Για τον νόμο Σταθάκη-Κατσέλη πολεμήσαμε για οικογένειες που έχουν 30.000 εισόδημα και σπίτια 230.000 αξία. Αυτό είναι περίπου η μεσαία τάξη. Βοηθήσαμε τη μεσαία τάξη. Δεν είναι από τους φτωχούς, από τους πιο μεσαίους τους φτωχούς. Στα επιδόματα που θα είναι στα νίκια ή στο δάνειο, η επιδότηση σε ένα άτομο αρχίζει από 8.000 και 24.000 για μια οικογένεια με εισόδημα. Δηλαδή όμως το 8.000 θέλω να το συγκρίνετε με το ΚΕΑ, με την ΚΕΑ, που είναι για 2.500. Άρα τρεις φορές παραπάνω είναι το 8.000 από τις 2.500. Σημαίνει αυτό ότι βοηθάμε μόνο τους φτωχότερους φτωχούς και παίρνουμε από τους μεσαίους? Δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχουμε και μέρημνα και για τους φτωχούς και για τους μεσαίους. Αλλά να το πάρω λίγο πιο σοβαρό το επιχείρημά σας. Είναι εντελώς κακό να υπάρχει μια αλληλεγγύη εντός ενός κοινωνικού μπλοκ? Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Αν έχετε ένα δίκαιο ότι δεν παίρνουμε όσο θα μπορούσαμε από τους πλούσιους και παραμένουμε μέσα κάποιες ισότητες εντός το κοινωνικό μπλοκ που θέλουμε να βοηθήσουμε, είναι εντελώς κακό αυτό, να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη? Εσείς πώς φαντάζετε δημιουργείτε ένα κοινωνικό μπλοκ για να αλλάξουμε τα πράγματα? Πώς πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β που θέλουμε, χωρίς να το δημιουργήσεις αυτό το κοινωνικό μπλοκ και να έχεις και μέρημνα και για τους φτωχότερους και για τους λιγότερο φτωχούς και για τις μισές τάξεις? Εγώ δεν έχω άλλη εικόνα. Το πρόβλημά σας, κατά τη δική μου άποψη, είναι ότι έχετε μια διπολική ανάλυση, ή κάτι είναι δίκαιο ή κάτι δεν είναι δίκαιο καθόλου. Είτε είναι καπιταλιστικό ή δεν είναι καπιταλιστικό. Πώς όμως πας από κάτι άδικο σε κάτι πιο δίκαιο, κάτι που είναι εντελώς καπιταλιστικό σε κάτι λιγότερο? Φτιάνεις συμμαχίες και φτιάνεις και προγράμματα που απευθύνονται σε αυτό το κοινωνικό μπλοκ. Μας είπε η κυρία Παπαρίγα ότι κατά την άποψή της η ροχοκακαλιά του δικού μας αναπτυξιακού σχέδιου είναι το ίδιο με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια? Πιστεύετε δηλαδή ότι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας έχει στον κορμό της ανάπτυξης και όχι στις λοιπές διατάξεις για την κοινωνική πολιτική, την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αύξηση του κατώτατου μισθού? Το πιστεύετε αυτό που τώρα υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας για την επεκτασιμότητα που λέγατε ότι δεν γίνεται και είναι μόνο στα χαρτιά? Όταν λέτε ότι είναι υπέρ του κεφαλαίου οι πολιτικές για την απασχόληση ή ακόμα και οι επενδύσεις, δεν σας ενδιαφέρει καθόλου το μείγμα των επενδύσεων? Δεν είναι μέσα σε μια στρατηγική να φύγεις από τα μεγάλα έργα και να βοηθήσεις τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχετε στο νου σας εσείς να φτιάξετε ένα κοινωνικό μπλοκ, αν αυτό το κοινωνικό μπλοκ δεν μπορεί να δει κάτι καλύτερο. Θα είχατε δίκιο, αν και μόνο αν, ο νεοφιλελευθερισμός ήταν και κυρίαρχος και ηγεμονικός. Αλλά έχετε λάθος, γιατί είναι κυρίαρχος
Είναι κυρίαρχη άποψη, αλλά δεν είναι ηγεμονικό. Γιατί αν ήταν ηγεμονικό, και τι σημαίνει να είναι ηγεμονικό, να μπορεί να ενσωματώσει και μέρος των εργαζομένων και των μεσαίων τάξεων. Αν ήταν ηγεμονικό, δεν θα βλέπαμε ούτε Τραμπ, ούτε Σάντερς, ούτε Brexit, ούτε όλες αυτά τα πράγματα που γίνονται. Γι' αυτό αξίζει η αριστερά να έχει άποψη και συμμετοχή στην κυβέρνηση, ακριβώς γιατί είναι η ευκαιρία να χτίσεις μια αντιγεμονία. Όχι να κάθεσαι και να περιμένεις τι, την απόλυτη καταστροφή για ξαφνικά οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι πρέπει να πάνε στο σοσιαλισμό, αν δεν έχουν δει πώς θα είναι αυτός ο σοσιαλισμός, τι σημαίνει να έχεις ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που δίνει σε συλλογικότητες όπως τη κοινωνική οικονομία. Αυτό πρέπει να σκεφτείτε. Πάμε τώρα στο νομοσχέδιο. Τέταρτο μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση. Καταρχάς, χρηματοδότηση υπάρχει. Θα δούμε αν είναι τέταρτο μνημόνιο. Γιατί χτίζουμε ένα buffer. Χτίζουμε ένα απόθεμα που θα είναι αρκετά δις για την περίπτωση κάποια στιγμή να μην μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Αλλά δεν την παίρνουμε αυτή τη χρηματοδότηση γιατί είναι καβάντζα. Η στρατηγική μας στην έξοδο από το μνημόνιο και να μπορέσουμε να αυτοχρηματοδοτηθούμε και να έχουμε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας βασίζεται σε αυτό. Καβάντζα είναι. Δεν το χρησιμοποιούμε αυτό το χρήμα. Δεύτερο. Το τρίτον. Μας είπε ο κύριος Θοδωράκης ότι το 4,5% είναι επειδή δεν έχει καμία σχέση με την Ιταλία. Κύριε Θοδωράκη, δεν ισχύει αυτό. Αλλά να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση όταν οι αγορές θα ξέρουν τι θα πάρουμε για το χρέος. Δεν είναι λογικό και με την Ιταλία και με την αβεβαιότητα τι θα γίνει σε μια εβδομάδα στις 21 Ιουνίου οι αγορές να είναι επιφυλακτικές. Ας δούμε τι θα πάρουμε για το χρέος. Ας δούμε τι επεκτάσεις θα υπάρχουν, τι εξαγορές παλιών δανείων θα υπάρχουν και άρα τι αναδιαρθρώσεις του χρέους και μετά να το συζητήσουμε. Να συζητήσουμε δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές και αν μπορούμε. Γιατί όλες οι αγορές πιστεύουν ότι αν υπάρχει κάποια λύση που όλοι οι θεσμοί λένε ότι είναι αισιόδοξοι, τότε θα μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές ακριβώς γιατί θα είναι το χρέος βιώσιμο. Δεν είμαι της παραθοντολογίας. Το ξέρετε αυτό και έχω προσπαθήσει σε κάθε συζήτηση να πάω μπροστά. Αλλά όταν ακούω από την κυρία Γεννημιατά και από το κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν υπήρχε το εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ, τι να πει κανείς. Δηλαδή, πού θα ήταν η Ελλάδα αν στα 40 χρόνια πριν το 2009 δεν είχατε χτίσει ένα κομματικό κράτος. Πού θα ήταν η Ελλάδα τώρα αν πριν από το 2009 για 40 χρόνια δεν βάζανε οι τράπεζες σας να δανειωθούν μόνο τους φίλους σας. Πού θα ήταν αυτή η Ελλάδα αν είχατε φτιάξει ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Να μην το συζητήσουμε αυτό για τα 50 χρόνια. Οι 6 μήνες κάναν τη διαφορά. Τα 50 χρόνια τα ξεχνάμε. Και μιλάτε για τις συντάξεις και πώς είμαστε η καταστροφή. Δηλαδή, μεταξύ 2010 και 2014, ισχύει ή δεν ισχύει ότι σκόψατε 11 φορές. Ισχύει ή δεν ισχύει ότι σκόψατε μέχρι 50%. Ισχύει ή δεν ισχύει ότι ήταν 45 δις. Αλλά περιμένετε, ούτε αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Ξέρετε τι είναι το πιο σημαντικό. Ότι κόψατε όλα αυτά και τα ταμεία ήταν ελληματικά. Αυτό είναι θαύμα. Πραγματικό θαύμα. Ότι κάνατε αυτές τις περικοπές και μας δώσατε ένα ταμείο που ήταν ελληματικό. Πάμε τώρα, ελπίζω να είναι εδώ ο κύριος Βορύδης. Σε μερικά επιμέρους δεν είναι εδώ, επιμέρους ζητήματα. Το πρώτο είναι, το είπε και η κυρία Γεννηματά, ότι έχουμε δεσμεύσει την παρουσία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ήταν λίγο πιο προσεκτική από τον αρχηγό σας, γιατί οι πιο πολλοί δεν μιλήσανε για υποθήκη, μιλήσανε για εγγύηση, το αφήνω αυτό. Λέει ο κύριος Βορύδης, δεν έχω δίκιο εγώ, δεν έχω δίκιο ότι ό,τι γίνεται τώρα προκύπτει από τη σύμβαση του 2015. Γιατί το λέει ο κύριος Βορύδης αυτό? Γιατί το 2015 προβλεπόταν ότι το ESM ενδέχεται να ζητήσει εγγύησεις. Η υποχρέωση δηλαδή δεν ήταν τότε, αρχίζει τώρα. Αυτό ήταν το επιχείρημά του.
Και επειδή εγώ δεν είμαι πολύ καλός στα νομικά, αλλά ζήτησα να με ενημερώσουν αν ισχύει αυτό, ήθελα να μοιραστώ με σας τι λέει αυτή η σύμβαση του 2015. Και λέει αυτό. Το κράτος μέλος και το... Το κράτος μέλος και το τάρχη σίγμα δεσμεύονται ότι κατόπιν αιτήματος του EMS προβαίνουν σε προσθήκες στην παρούσα σύμβαση τις οποίες το EMS κρίνει προκειμένου 1, 2, 3, το τρίτο λέει να παρασχεθεί στο EMS εγγύηση για την υποχρέωση του κράτους μέλους να εξοφλήσει τη χρηματοδοτική συνδρομή από οποιοδήποτε μέρος του ταμείου, τη μετέπειτα ΕΣΥ, δηλαδή το υπερταμείο, ενδέχεται να απαιτήσει ο EMS κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Αυτή έλεγε η σύμβαση. Άρα πού είναι η διαφορά? Μέσα στη σύμβαση λέει ότι το EMS μπορεί να το ζητήσει την εγγύηση. Και αυτό έκανε, ήταν στη διακριτική του ευκαιρία. Άρα, ό,τι υπογράψατε το 2015, τίποτα δεν έχει αλλάξει μετά. Διαβάζω ένα άλλο απόσπασμα. Ακούστε, κύριε Μπούρα, να το ακούσετε αυτό το απόσπασμα. Το Ταμείο, ανεκλήτως και ανεπιφύλακτα, α, εγγυάται την ακριβόχρονη εκπλήρωση από μέρος του κράτου μέλους των υποχρεώσεών του από την παρούσα σύμβαση. Β. Αναλαμβάνει όποτε το κράτος μέλος δεν πληρώνει οποιοδήποτε ποσό, το ταμείο θα πληρώσει άμεσα, μόλις ζητηθεί το ασάνο ποσό, σαν να ήταν εκείνο ο κύριος υπόχρεος. Γ. Συμφωνεί πως αν οποιοδήποτε από τις υποχρεώσεις για την οποία έχει εγγυηθεί έχει καταστεί ανεφάρμοστη, άκυρη ή παράνομη, θα αποζημιώσει σαν να ήταν ήταν ο ανεξάρτητος και κύριος υπόχρεος άμεσα. Δεν είναι αυτό για το υπερταμείο. Είναι για το τάφχη σίγμα και τη σύμβαση του 2012. Δηλαδή, ό,τι μας κατηγορείται εδώ και 4 μέρες είναι στη σύμβαση, το τάφχη σίγμα, το 2012, ότι παρέχει ακριβώς τις ίδιες εγγύησεις. Και έχετε να μας λέτε, κυρία Πακογιάννη, ότι είναι ντροπή. Όσο ντροπή είναι τώρα, ήταν και τότε. Πάμε τώρα να δούμε. Πάμε σε ένα δεύτερο θέμα. Ησυχία. Για το ΕΜΦΙΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει, ησυχία, και έχει ένα παράδειγμα, ότι θα αυξηθούν το ΕΜΦΙΑ στην Νίκαια. Προφανώς, ο παπάς και η μαμάς του δεν του είπανε να μην διαβάσει εφημερίδες. Γιατί μόνο στις εφημερίδες υπάρχει το στοιχείο. Είμαι σε θέση να σας πω ότι σε καμία περιοχή της Νίκαιας δεν θα υπάρχει αύξηση. Καλό θα είναι ο αρχηγός σας να μπορεί να περιμένει και να δει τι γίνεται πραγματικά. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα έχουν αυξήσει στο ΕΜΦΙΑ. Αυτό που δεν σας είπε είναι ότι μόνο 108.000 άτομα θα έχουν αύξηση πάνω από 100 ευρώ. Και μόνο 208.000 άτομα θα έχουν πάνω από 50%. Ακούσαμε από διάφορους βουλευτές και διαβάσαμε σε διάφορες εφημερίδες, περιμένετε και άλλες περιοχές, για αυξήσεις φωτιά, για φουσκωμένα καθαριστικά και υπέρογκες επιβαρύνσεις στις λαϊκές γειτονιές. Σας είπα ότι θα εκπλαγείτε, γιατί αν δούμε τα στοιχεία του ΕΜΦΙΑ, ισχύει το παρακάτω. Στην Αθήνα, στο 4ο, στο 5ο και στο 6ο διαμέρισμα, με γειτονιές όπως Σεπόλια, Κολονό, Ακαδημία Πλάτωνος, Κυψέλη, Πλατεία Αμερικής, Πατήσια, δεν έχουμε καμία αύξηση. Έχουμε μόνο μειώσεις και όσα δεν μειώνονται παραμένουν σταθερά. Σε άλλους δήμους, στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε καμία αύξηση σε καμία ζώνη, αλλά μόνο μειώσεις. Σε άλλους δήμους όπως η Σταυρούπολη, Πολύχνη, Κορδελιό, καμία αύξηση και μόνο μειώσεις. Θα έχουμε αυξήσεις? Ναι, θα έχουμε. Όπως σας είχα πει, θα υπάρχουν πολύ μικρές αυξήσεις της τάξης του 20 ευρώ ή λιγότερο σε κάποιες λαϊκές συνοικίες.
Λίγο μεγαλύτερες οι αυξήσεις σε περιοχές που αναβαθμίστηκαν εμφανώς τα τελευταία χρόνια, όπως πράγματι στη Καλλιθέα, αλλά στην περιοχή γύρω από το Ίδρυμα Νιάρχος. Όπως θα καταλαβαίνετε, έχει αναβαθμιστεί αυτή η περιοχή. Και αρκετά μεγαλύτερες αυξήσεις σε περιοχές όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αλλά και στο πρώτο διαμέρισμα της Αθήνας. Και το θεωρώ φυσιολογικό αυτό, διότι αυτές οι περιοχές είχαν ίδιο συντελιστεί με τις λαϊκές γειτονίες της Αθήνας, όπου κάπου δεν πήγαινε καλά. Θέλω να μιλήσω τώρα για το μεσοπρόθεσμο, πριν πάω σε κάποιες τελευταίες πολιτικές παρεμβάσεις. Το λεγόμενο 5,2% που θα είναι το πρωτογενές πλεόνασμα το 2022. Το συζητήσαμε με... Κύριε Μπούρα, μπορώ να έχω την προσοχή σας. Ξέρω ότι με ακούτε με προσοχή. 5,2% το συζητήσαμε μαζί με τον κύριο Βενιζέλο εχθές. Νομίζω τον έπεισα, γιατί δεν θα είναι 5,2 το πρωτογενές πλεόνασμα. Εσείς θα το πείτε. Το ξαναείπε η κυρία Φόφη Γεννηματά. Νομίζω το έχουμε εξηγήσει εξαντλητικά. Θέλω να πω όμως για τον κύριο Φορτσάκη, που είπε για αυτό το απάντησή μου στον κύριο Βενιζέλο ότι είναι αλχημίες του κυρίου Τσακαλώτου. Κοιτάξτε, ο κύριος Φορτσάκης ήταν πρίτανης στο πανεπιστήμιο που είμαι εγώ καθηγητής. Το θεωρώ πολύ άσχημο για την κοινωνία μας, πραγματικά πολύ άσχημο, να λέει ένας πρώην πρίτανης σε ένα καθηγητή πανεπιστημίου που τώρα είναι βουλευτής ότι κάνει αλχημίες. Δεν θα με πείραζε αν μου έλεγε αλχημίες για αν θα είναι ή δεν θα είναι βιώσιμο το χρέος. Γιατί αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσουμε και έξυπνοι άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη. Δεν θα με πείραζε να το έλεγε γιατί θα είναι η ανάπτυξη το 20, το 21, το 22, το 23, γιατί και αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα και εγώ μπορεί να είμαι πιο αισιόδοξος από κάποιος άλλος. Αλλά με πειράζει όταν ακούει το διάλογο ανάμεσά μας, κυρία Βενιζέλο, που προσπαθώ να εξηγήσω γιατί δεν ισχύει το 5,2 και μετά να διαβάζει αυτά που το έχουν ετοιμάσει πριν, σαν να μην έχει ακούσει τίποτα και να επαναλαμβάνει το 5,2. Αυτό δεν είναι καλά για τα παιδιά μας που πάνε στο πανεπιστήμιο, δεν είναι καλά για τη Βουλή των Ελλήνων, δεν αναβαθμίζουν τη συζήτηση. Γιατί είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα συμφωνούμε στους αριθμούς για να μπορεί επιτέλους αυτή η χώρα να πάει μπροστά. Άρα τι υπάρχει? Δεν υπάρχει 5,2, όπως είπε η κυρία Γεννηματά. Δεν υπάρχει ότι τα αντίμετρα δεν είναι, τα αντίμετρα είναι λιγότερα από τα μέτρα. Και όχι μόνο αυτό, ότι τα αντίμετρα και το δημοσιονομικό χώρο που φτιάχνουμε έχει 3,5 δις περισσότερο από ό,τι έχουν τα μέτρα. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Γεννηματά, γιατί επαναλαμβάνετε το λάθος, είναι μόνιμα αυτά τα μέτρα, είναι εκ των προτέρων, θα είναι σε κάθε προϋπολογισμό για το επόμενο χρόνο, θα είναι μόνιμα, ούτε μερίσματα, ούτε στο τέλος του χρόνου. Ελπίζω με αυτό να έχει τελειώσει αυτή τη συζήτηση και να μπορούμε να συζητήσουμε πιο μπροστά. Θα θυμάστε στην προηγούμενη ομιλία μου στη συνολομέλεια ότι είχα πειράξει λίγο το Πασόκ με μια ιστορία από το βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού για το που λέγεται «Γλαύκος Θρασάκης», για ένα φανάρι σε μια λαϊκή, στην οποία πια επειδή είναι στη λαϊκή, κανένας δεν το κοιτάει γιατί δεν περνάει το δρόμο. Επειδή το Πασόκ θεωρεί ότι το στοχοποιώ, 300 σελίδες μετά από αυτή την ιστορία, στο ίδιο βιβλίο υπάρχει μια άλλη ιστορία που νομίζω έχει μεγαλύτερη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Αυτή η ιστορία είναι για μια κυρία που πηγαίνει σε ακριβά μαγαζιά και την περιποιούνται, τη φροντίζουν όλοι του μαγαζιού. Γιατί τη φροντίζουν? Γιατί έχει μαγαζιά, τσάντες από άλλα ακριβά μαγαζιά. Οπότε τη βλέπουν αυτή την κυρία, έχει τις τσάντες από τα ακριβά μαγαζιά, τούτη εδώ θα πληρώσει πολλά, οπότε πρέπει να την περιποιηθούμε, να τη φροντίσουμε. Μαθαίνουμε από την ιστορία αυτή όμως, στο εξαιρετικό βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, ότι αυτή η κυρία σε αυτές τις τσάντες δεν έχει ρούχα από τα άλλα ακριβά μαγαζιά,
είναι είτε είναι άδεια, είτε έχουν κουρέλια. Δηλαδή, για να το πω με τους όρους της γλωσσολογίας, εδώ έχουμε σημαίνοντα χωρίς σημαινόμενα. Δηλαδή, έχουμε το σήμα ότι εδώ είναι κάτι ακριβό εδώ μέσα, χωρίς την ουσία. Αυτό έχουμε. Τώρα εσείς έχετε και της Νέας Δημοκρατίας, έχετε τις δικές σας τσάντες που πηγαίνετε και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Αυτές οι τρεις τσάντες είναι, η μία είναι του φιλελευθερισμού, το δεύτερο είναι του φιλοευρωπαϊσμού και η τρίτη τσάντα είναι του αντιλαϊκισμού. Μάλιστα, εντός συζητάγατε με τον κύριο Βενιζέλο πριν από ένα χρόνο να υπάρξει ένα μπλοκ αυτών των δυνάμεων του φιλοευρωπαϊκού, του φιλελεύθερου και του αντιλαϊκιστικού. Η διαφορά με την ιστορία του βασιλικού είναι ότι οι δικές σας τσάντες πια είναι διαφανείς. Και ο κόσμος βλέπει τι είναι μέσα και δεν μπορεί να κοροϊδέψετε. Γιατί βλέπουμε ότι αντί για το φιλελευθερισμό υπάρχει ομοφοβία που δεν μπορεί να υποστηρίξει κανένα φιλελεύθερο διάταγμα για τους ομοφιλόφιλους και τα άλλα που έχουν άλλες σεξουαλικές προτεραιότητες. Βλέπουμε ότι ενώ στην Ευρώπη μας θαυμάζουν για πώς διαχειριστήκαμε τους μετανάστες, εσείς λέτε ότι θα μας πάτε σε ειδικό δικαστήριο για πώς χρησιμοποιήσαμε τους μετανάστες και δεν μπορεί να καταλάβετε τι αέρα πήρε η Ευρώπη, που είναι η φιλοευρωπαϊκή Ευρώπη με το Σάντσες, που όλοι έπρεπε να τον χειροκροτήσουμε σε αυτή τη Βουλή για αυτό που έκανε, ότι πήρε τους μετανάστες. Άρα ο φιλελευθερισμός δεν μπορεί να είναι άδεια η τσάντα. Έχει υποχρεώσεις. Και πάμε τώρα στον ευρωπαϊσμό. Ότι είσαστε και ευρωπαϊστές. Αλήθεια, αυτό νομίζετε έχει κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης με την κίνησή του για τη μορφή εναντίον της κυβέρνησης. Οι ηγέτες της Ευρώπης θα πούνε μπράβο, επιτέλους ένας ευρωπαϊστής, ένας άνθρωπος που έρχεται εδώ να λύσει προβλήματα. Αυτό θεωρείτε θα είναι το όνομά του. Ότι όλοι θα του πούνε επιτέλους μετά από 28 χρόνια ένας άνθρωπος της αντιπολίτευσης αντί να υποστηρίξει την κυβέρνηση που προσπαθεί να το λύσει. Αυτό περιμένετε. Να μιλήσω λίγο παραπάνω για τον ευρωπαϊσμό. Πού είναι ο ευρωπαϊσμός σας? Το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δεν συμφωνεί με τον Μακρόν στην ατζέντα του. Εσείς που είσαστε ευρωπαϊστές, ποια είναι η θέση σας? Να μου τις πείτε. Σας έχω προκαλέσει, κύριε Τασούλα, πάρα πολλές φορές. Να μου πείτε τι λέτε για την Τραπεζική Ένωση, τι λέτε για το μεγαλύτερο προϋπολογισμό για να βοηθήσει τις χώρες του Νότου. Πολλές φορές δεν έχετε άποψη γι' αυτό ή φοβάστε να την εκφράσετε. Πάντως εγώ και οι άλλοι δεν την ξέρουν ποια είναι η έκφρασή σας. Και τώρα πάμε στον αντιλαϊκισμό. Πάμε στον αντιλαϊκισμό. Το είπε καλά ο Σταύρος Θοδωράκης αυτό. Να το πω με τα δικά μου λόγια. Όποιος λέει στη Θεσσαλονίκη ότι θα είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων και δεν θέλει φιλικές σχέσεις με τη Βόρεια χώρα, είναι ασύστολος λαϊκιστής. Γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, για όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας, αν δεν υπάρχουν καλές σχέσεις με τη Βόρεια χώρα. Το ξέρετε μέσα σας. Το ξέρουν και οι επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας. Το ξέρουν στο κόκαλό τους ότι για 28 χρόνια, αν υπήρχε αυτή η λύση, θα υπήρχαν πολλές επιχειρήσεις που δεν θα είχαν κλείσει, θα υπήρχαν πολλές επιχειρήσεις που δεν θα είχαν κόκκινα δάνεια, θα υπήρχαν πολλά παιδάκια που δεν θα ήταν άνεργα, γιατί εμείς που είμαστε και ευρωπαϊστές και αντιλαϊκιστές και φιλελεύθεροι, θέλουμε μια συνανάπτυξη με αυτές τις χώρες για να μπορεί να αλλάξει ρότα αυτή η οικονομία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία παρακαλώ. Άκουσα γέλια, αλλά δεν ξέρω, θέλω μια απάντηση. Χωρίς φιλικές σχέσεις με τη Βόρεια χώρα, θα είναι η Θεσσαλονίκη πραγματικά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων? Στην ενέργεια, στις μεταφορές, στο εμπόριο, πραγματικά θα είναι?
να απαντήσεις σε αυτή την αύριο ή μεθαύριο που θα γίνει η συζήτηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει επιχείρημα το τελευταίο 18 μήνες που έχουμε ακούσει που δεν έχει καταρρεύσει. Το θυμίζω πολύ γρήγορα, για ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δύο. Έχει καταρρεύσει ότι θα υπάρχει ο κόφτης. Έχει καταρρεύσει ότι δεν θα φτάσετε στους στόχους. Έχει καταρρεύσει ότι δεν θα βγείτε στις αγορές. Έχουμε βγει ήδη 2,5. Έχει καταρρεύσει ότι δεν θα πάρετε κάτι για το χρέος. Έχει καταρρεύσει ότι θα υπάρχει και τέταρτο μνημόνιο. Πουθενά δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Κανένας δεν το λέει εκτός από εσάς και δεν, στην καρδούλα σας νομίζω καν δεν το πιστεύετε. Λοιπόν, είναι πραγματικά, και το λέω ίσως τελευταία φορά, φοβάμαι ότι δεν θα είναι, είναι καιρός να συζητήσουμε σοβαρά για το μέλλον αυτής της χώρας. Αυτή τη στρατηγική που κάνατε, για να έχετε ευχαριστημένο και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη που μου λέτε εμένα για απ' όλα, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Θα συσπυρώσετε το πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και αυτό είναι ένα πολύ χαμηλό ταβάνι. Πρέπει να κοιτάγατε πολύ πιο ψηλά από αυτό.